Η Λέιλα, το σκυλάκι που αγαπήθηκε όσο κανένα από χιλιάδες ανθρώπους, κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα της βήματα. Αγωνίζεται να καταφέρει να περπατήσει ξανά μετά από δύο δύσκολα ορθοπαιδικά χειρουργεία. Το πρώτο ήταν ανάταξη συντριπτικού κατάγματος αντιβραχίου, ενδοαρθρικού. Και το δεύτερο ήταν συντριπτικό κατάγμα μυρίου οστού ενδοαρθρικού. Η σκυλίτσα βρέθηκε στο κενό από τον τρίτο όροφο και ο τραυματισμός της από την πτώση ήταν πολύ σοβαρός. Τα χειρουργεία στα δύο αριστερά της ποδαράκια διήρκησαν περισσότερο από 4 ώρες το καθένα. Σύντομα, όπως λέει ο γιατρός που την ανέλαβε από την πρώτη στιγμή, θα καταφέρει να ξεπεράσει τον πόνο και το φόβο στο πλευρό του ανθρώπου που την υιοθέτησε, ο οποίος όμως θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Θα ήθελα, άμα περάσουν λίγες μέρες, να δω το σκυλί να περπατάει δίπλα στο καινούριο το αφεντικό και να έχει την αγάπη που χρειάζεται ένας σκύλος να έχει. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια, έξω από το σπίτι του άνδρα που φέρεται να πέταξε το σκυλί από τον μπαλκόνι, χτυπώντας το βάναυσα με μια αλουμινένια σκάλα. Ήρθαμε ακριβώς εδώ στην περιοχή που ζει ο φερόμενος ως δράστης, να διαμαρτυρηθούμε και να φωνάξουμε αυτό ακριβώς, να σταματήσει επιτέλους αυτή η βία ενάντια στα ζώα. Αυτόπτες μάρτυρες έχουν καταθέσει μήνυση εναντίον του, ωστόσο ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν κακοποίησε τον σκύλο, αλλά μπήκε στο σπίτι που νίκιαζε σε ένα ζευγάρι Πολωνών μόνο για να αλλάξει τις κλειδαριές επειδή δεν του πλήρωναν τα ενίκια. Εκτός ότι είμαι και φιλόζος, το συγκεκριμένο το ζωάκι 3-4 φορές που είχα πάει στους νικάρδες για τα ενίκια κλπ. Με χάιδευε, με έγκλειφε, ήταν πολύ αγαπητό. Η προανάκριση συνεχίζεται και μόλις ολοκληρωθεί η δικογραφία, ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για το αν θα ασκήσει ποινική δίωξη στον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.